Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Σήμερα θα κάνουμε ένα γρήγορο μακιγιάζ με κόκκινα χείλη, εορταστικό αλλά για πιο αρχάριους με πιο λίγα προϊόντα. Θα χαρώ πάρα πολύ να κάνετε like και εγγραφή σε αυτό εδώ το κανάλι και να με βρείτε στα social media γιατί εκεί τα λέμε πιο εμπεριστατωμένα και πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσω με τη βάση μου και θα πάρω ένα setting spray. Μπορείτε να πάρετε ένα οποιοδήποτε μίστη υδατικό primer. Εγώ θα χρησιμοποιήσω το The Professional. Θα μου αναζωογονήσει το δέρμα και θα προσφέρει μια σταθερότητα στο μακιγιάζ που θα έρθει από πάνω. Δεδομένου ότι δεν έχω κάποιο έντονο πρόβλημα στο δέρμα μου και θέλω να είναι γρήγορο και εύκολο, θα χρησιμοποιήσω αντί για foundation το Dior Forever Skin Correct Concealer στην απόχρωση 1,5 neutral κάτω από τα μάτια, λίγο εδώ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε θέλετε. Τα φρύδια μου τα έχω κάνει εκτός κάμερας. Με απλά προϊόντα θα πάρω το πινελάκι TAF 24 από Blerry και ένα καθρεφτάκο θέλω να σβήσω. Στην ουσία όταν θέλουμε να κάνουμε ένα έντονο κραγιόν πρέπει να έχουμε αλαβάστρινο δέρμα. Γι' αυτό πολύ μεγάλο ρόλο παίζει η προετοιμασία. Εγώ είχα βάλει τις κρέμες μου, τα υαλουρονικά μου κτλ. Οπότε δεν χρειάζεται να βάλω foundation. Θέλουμε αυτό που λέμε ένα πορσελάνινο δέρμα, αλλά κατά την άποψή μου να μην έχει πολλές υφές. Γιατί με τις πολλές υφές θα φανεί ψεύτικο. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη πάντα. Δεν είναι ανάγκη να την συμμερίζεστε. Είδατε πως έγινε κατευθείαν ο καμβάς πολύ ωραίος. Θα πάρω την Too Faced Born This Way Ethereal Setting Powder με το πινελάκι από Blerry το TAF 17 και θα πάρω είναι loose πούδρα που αφήνει μάτω αποτέλεσμα, είναι σε translucent μορφή, δηλαδή δεν έχει απόχρωση, είναι διαφανής και το βάζω σε όλο το πρόσωπό μου. Μ' αρέσει να είναι πιο μάτ το δέρμα όταν βάζω κόκκινο κραγιόν και μ' αρέσει να βάζω μόνο ρούζ, άντε και λίγο highlighter, όχι bronzer όταν βάζω κόκκινο κραγιόν. Μ' αρέσει να είμαι πιο χιονάτη, πιο λευκοπή, για να πέφτει όλο το βάρος στα χείλη. Το ίδιο πινελάκι θα βάλω ένα ψυχρό ροζ ρούζ, το Dandelion, από Benefit, που δεν είναι και πολύ έντονο. Θέλω να είναι πιο του πάγου το δέρμα μου, για να αναδείξει το κόκκινο κραγιόν. Για highlighter φυσικά το Pillow Talk από Charlotte Tilbury, το υγρό, στα ψηλά σημεία μόνο. Με το πινελάκι που έβαλα το concealer αναμειγνύω, πολύ δυνατό και πάμε στα μάτια. Θα χρησιμοποιήσω την παλέτα που σας χρωστάω, την Desert Bloom Eyeshadow Palette από την Emily Way, που έχει αυτά εδώ τα πολύ ωραία χρώματα και θα παίξω με τις τρεις πρώτες αποχρώσεις. Θα πάρω το πινελάκι από Zoeva το 227 και θα σετάρω όλο μου το βλέφαρο με αυτή την Baby Pink σκιά. Να δημιουργήσω έτσι έναν καμβά. Είναι μια πολύ οικονομική παλέτα, της Στινοσαρχάριος, δεν μπορείς να κάνεις πολλά λάθη. Θα πάρω αυτήν εδώ πέρα με το ίδιο πινελάκι που είναι έτσι λίγο πιο καφετορός και θα τονίσω λίγο εδώ την κόγχη μου και την εξωτερική γωνία. Τίποτα τραγικό. Σε αντίθεση με την Ανδρομέδα που είχαμε δει σε προηγούμενο βίντεο, σας το αφήνω πάνω εδώ να το δείτε, που είχαμε κάνει ένα smoky look. Αυτή έχει πολύ λιγότερο kickback και fallout, δηλαδή δεν τρέχουν οι σκιές, οπότε γι' αυτό έκανα πρώτα την επιδερμίδα και όχι τα μάτια. Και με το δάχτυλό μου θα πάρω αυτήν εδώ, που είναι ένα πολύ ωραίο έτσι σήμερα. Σαν του highlighter, wow.
και θα το βάλω σε όλο μου το βλέφαρο. Στην ουσία θα τονίσει το στοιχείο του πάγου. Ούτε eyeliner, ούτε τίποτα. Δεδομένου ότι είμαστε αρχάρι, δεν θα βασανιστούμε. Σας φέρω λίγο πιο κοντά, γιατί σας είχα μακριά τόση ώρα, να δείτε τα μάτια. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραία και φαίνεται σαν να έχουμε προσπαθήσει για αυτό το αποτέλεσμα. Ασχέτως που δεν κάναμε σχεδόν τίποτα, size up μασκάρα από Sephora. Να δούμε πότε θα τελειώσει αυτό το δειγματάκι. Δίνει απίστευτο όγκο, μ' αρέσει και είναι και σε σχέση με άλλες μάσκαρα που έχω πολύ πιο οικονομική και χρειαζόμαστε τώρα μια μάσκαρα που θα μας δώσει όγκο. Και πάμε λίγο πιο πίσω να βάλουμε το κόκκινο κραγιόν. Για μολύβι θα χρησιμοποιήσω τη Savon, το True Color Liner Contour Level, το True Red τέλος πάντων, μολύβι. Πάντα μολύβι στο κόκκινο κραγιόν και πριν και μετά την εφαρμογή. Εγώ έχω πολύ δύσκολα χείλη, γιατί το περίγραμμά τους παίζει, χάνεται. Το αγαπημένο μου κόκκινο για φέτος είναι τον Sephora, τα Lip Stain, το 96. Είναι ένα αληθινό κόκκινο που και λίγο μπορντίζει. Και είναι αυτό που κυτρινίζει λιγότερο τα χείλη, τα δόντια, πια χείλη. Δεν υπάρχει πιο έντονο. Και πώς μου αρέσει να διορθώνω το κόκκινο. Σκουπίζω γύρω γύρω, βάζω το νύχι μου μέσα. Σκουπίζω. Το περίγραμμά μου για να είναι τέλειο. Υπέροχο. Αν κάτι κάπου λείπει, πάω πάντα με το μολύβι και συμπληρώνω, γιατί είναι πολύ πιο λεπτό. Και κάπως έτσι παίρνω το πινέλο που έβαλα, το κονσίλερ και ξαναπερνάω λίγο γύρω-γύρω χωρίς να βάλω εξτρά ποσότητα. Και κάπως έτσι, κάνοντας τα μάτια λίγο πιο να χάνονται, κάνω ένα εύκολο, σχετικά οικονομικό και γρήγορο μακιγιάζ που μπορεί να φορεθεί και τα Χριστούγεννα. Ένα πάρα πολύ ωραίο κόκκινο που τονίζει τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Έντονα φρέδι, έντονη μάσκαρα και κραγιόν. Θεωρώ ότι έτσι πρέπει να παντρεύουμε το κόκκινο κραγιόν. Μπορεί να είναι μπορντό, μπορεί να είναι μαύρο, μπορεί να είναι καφέ. Γενικά ένα έντονο κραγιόν. Έκανα το κόκκινο γιατί είναι πιο χριστουγεννιάτικο, πιο εορταστικό. Ελπίζω να σας άρεσε, φίλοι μου, αυτό το μακιγιάζ, να ικανοποίησε τις προσδοκίες σας. Περιμένω το like σας, την εγγραφή σας και εμείς θα τα πούμε σε επόμενο βιντεάκι. Γεια σας!